Τα βλέπετε όλοι. Καλημέρα φίλοι μου. Καλημέρα από τη Βέρεια. Σας καλωσορίζω στην ζωντανή παρουσίαση των κανονισμών του ποδοσφαίρου ακροτηριασμένων της επίσημης ελληνικής έκδοσης. Καταρχήν θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω όλους τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, όλους τους φιλάθλους του ερασιτεχνικού αθλητισμού και, του αθλητισμού ατόμων με αναπηρίες. Ελπίζω να μην υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και να με βλέπετε όλοι. Καταρχήν, θέλω να σας πω τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε την παρουσίαση των κανονισμών του ποδοσφαίρου ακροτηριασμένων, όπως αυτοί έχουν γραφτεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Ακροτηριασμένων, και είναι μια μετάφραση η οποία έχει γίνει από μένα. Εγώ είμαι επικεφαλής της διαιτησίας στην Ελλάδα και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Καταρχήν θέλω να πω γιατί επέλεξα τη σημερινή ημερομηνία. Η σημερινή ημερομηνία είναι 2 Απριλίου, είναι σημαδιακή, γιατί ακριβώς σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια κλήθηκα να αναλάβω αυτό το ρόλο της ανάπτυξης της διαιτησίας του ποδοσφαίρου ακροτηριασμένου στην Ελλάδα και να ηγηθώ της προσπάθειας της καλλιέργειας και της εκπαίδευσης νέων διαιτητών. Η πρόσκληση έγινε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Καδά, τον οποίον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήμουνα προσωπική του επιλογή, και σήμερα, ακριβώς 2 χρόνια μετά, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε εδώ ζωντανά την επίσημη μετάφραση των κανονισμών, η οποία εκτός από πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι και η πρώτη φορά που οι κανονισμοί μεταφράζονται σε κάποια άλλη γλώσσα πέραν της αγγλικής. Εννοείται πως οι κανονισμοί μεταφράστηκαν όχι αυτολεξί, αλλά πάνω στο πνεύμα του κανονισμού, όπως θα σας παρουσιάσω παρακάτω. Καταρχήν να σας πω γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένας κανονισμός κάποιου αθλήματος στην τοπική γλώσσα, στην εθνική γλώσσα. Μεταφράζοντας τον κανονισμό σε άλλες γλώσσες, πέρα από την επίσημη, την αγγλική, δίνεται η δυνατότητα σε όλους όσους ασχολούνται με το άθλημα, είτε είναι αυτοί ποδοσφαιριστές, προπονητές, που είναι και άμεση ενδιαφερόμενοι, διαιτητές, αξιωματούχοι, φίλαθλοι και δημοσιογράφοι και, ο απλός φίλαθλος, να κατανοήσει καλύτερα το πνεύμα των κανόνων, οι οποίοι είναι απλοί κατά βάση και αποτελούν, όπως και σε όλα τα παραολυμπιακά παύλα αθλήματα αναπήρων, προσαρμογή των κανόνων, στην προκειμένη περίπτωση των κανονισμού της FIFA, και επιπλέον η μετάφραση των κανόνων ανοίγει εντός εισαγωγικών το άθλημα στο ευρύ κοινό, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα τη φιλοσοφία, τις προσαρμογές, τις ομοιότητες και τις διαφορές με την κλασική εκδοχή του ποδοσφαίρου, καθώς κάποιος το παρακολουθεί από την κερκίδα ή από κάποια ψηφιακά μέσα. Τέλος, θα να πω ότι η μετάφραση των κανονισμών και η απόδοσή τους στα ελληνικά έγινε στο πνεύμα τους και όχι απολύτως κατά γράμμα, όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, και η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα, οι κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική τους έκδοση δωρεάν, προς το παρόν σε ηλεκτρονική έκδοση. Αργότερα, μετά τα περιοριστικά μέτρα, θα ακολουθήσει και έντυπη έκδοση. Αμέσως μετά το live, μόλις κλείσω, θα κάνω μια ανάρτηση ακριβώς εδώ στην ιστοσελίδα που βλέπετε ακριβώς από πάνω, ένα link από το προσωπικό μου ιστολόγιο, την ιστοσελίδα του Ενσώματι Υγιή, όπου μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε
τους κανονισμούς σε PDF μέσα από το Dropbox. Τώρα, θα σας παρουσιάσω εγώ εδώ μπροστά που έχω το tablet τους κανονισμούς. Στην πρώτη σελίδα, στο εξώφυλλο, βλέπουμε τα λογότυπα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας και μια φωτογραφία. Η φωτογραφία που επιλέχθηκε έχει και αυτή συμβολικό χαρακτήρα, γιατί προέρχεται από τον πρώτο αγώνα ποδοσφαίρου ακροτηριασμένου που έγινε στην Ελλάδα στις 9 Ιουνίου του 2018 στο Ζιρίνιο Αθλητικό Κέντρο στην Κηφισιά, με αντίπαλους την εθνική μας ομάδα και την εθνική Αγγλίας. Και στην ουσία αυτή η μέρα υπήρξε θεμελιώδης για την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας. Οπότε και η φωτογραφία που επιλέχθηκε έχει συμβολικό χαρακτήρα. Πάμε παρακάτω. Στη σελίδα 3 μπορείτε να βρείτε τον πρόλογο που έχω γράψει ακριβώς αυτά που σας είπα πριν για τη σημασία της μετάφρασης των κανονισμών στην εθνική γλώσσα κάθε χώρας. Προχωράμε. Στη σελίδα 4 έχουμε χρήσιμες πληροφορίες για το ποδόσφαιρο ακροτηριασμένων. Είναι οι διευθύνσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τηλέφωνα, email και ιστοσελίδες για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για το άθλημα. Στην επόμενη σελίδα έχουμε τη γραπτή άδεια, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι η γραπτή άδεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που δίνει και έναν επίσημο χαρακτήρα στην έκδοση των κανονισμών. Αμέσως μετά ακολουθεί η άδεια από την Ελληνική Ομοσπονδία, που στην ουσία καλωσορίζει την όλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε στην επόμενη σελίδα. Στη σελίδα 7 είναι τα περιεχόμενα του κανονισμού. Οι κανονισμοί αποτελούνται από συνολικά από 11 άρθρα. Έχουν πάρα πολλές ομοιότητες με το ποδόσφαιρο το κλασικό, το 11x11. Δεν μ' αρέσει να λέω κανονικό ή μη κανονικό. Κανόνας 1, αυτοί οι κανόνες, να σας πω ότι δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 2005 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία στη Γενική Συνέλευση που είχε γίνει στη Βραζιλία. Και κάποιες τροποποιήσεις έγιναν το Δεκέμβριο του 2016 σε ένα διεθνές συνέδριο στην Γκουαδαλαχάρα του Μεξικό. Αυτοί οι κανονισμοί είναι που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως και αυτούς τους κανονισμούς μεταφράζουμε. Κανόνας 1 είναι ο αγωνιστικός χώρος και οι διαστάσεις του γηπέδου και διάφορες άλλες σημάνσεις. Κανόνας 2 είναι οι εστίες. Όπα. Είχαμε κάποιο πρόβλημα. Κανόνας 2 είναι οι εστίες και η μπάλα. Κανόνας 3 είναι ο αριθμός παικτών και κάποια προαπαιτούμενα συμμετοχής. Κανόνας 4 είναι ο εξοπλισμός των παικτών. Κανόνας 5 είναι οι διαιτητές. Και κανόνας... Οπότε βλέπουμε οι πρώτοι 5 κανόνες είναι σαν το... τυπικό ποδόσφαιρο. Έχουμε κανόνα 6 τη διάρκεια του αγώνα, κανόνα 7 έναρξη και επανέναρξη, κανόνας του offside, ο κανόνας 8, ο οποίος δεν εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο ακροτηριασμένων. Έχουμε τον κανόνα 9, ο οποίος είναι η παραβάση και ανάρμοστη, η παραβάση και ανάρμοστη διαγωγή. Είναι σαν να λέμε τον κανόνα 12 στο ποδόσφαιρο 11x11. Κανόνας 10 είναι η αποβολή του τερματοφύλακα, τι ισχύει για τον τερματοφύλακα. Και κανόνας 11 είναι κάποιο άρθρο για την ασφάλεια των διαιτητών. Όπως συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα των αναπήρων, έχουμε τους κανονισμούς της ολυμπιακής μορφής του αθλήματος, των αρτιμελών ας πούμε, με κάποιες προσαρμογές για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι αθλητές με αναπηρία, με ασφάλεια,
στο άθλημα. Σελίδες 8 έως 16 είναι το σώμα των κανονισμών, αναλυτικά όλοι οι κανονισμοί. Και στη σελίδα 17 έχουμε το παράρτημα, το οποίο είναι ένα σχεδιάγραμμα ενός γηπέδου με τις διαστάσεις του για να γίνει πιο κατανοητό στο ευρύ κοινό. Κλείνοντας, έχω κάποια βιογραφικά στοιχεία δικά μου και τέλος έχω κάποιες ευχαριστίες προς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι προτεργάτες στο άθλημα και δεν γίνεται να μην τους ευχαριστήσω. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου λοιπόν τους προτεργάτες του ποδοσφαίρου ακροτηριασμένου στην Ελλάδα και ειδικότερα τον κύριο Καδά Παναγιώτη, του οποίου υπήρξα προσωπική επιλογή για τη θέση του επικεφαλής της διαιτησίας του ποδοσφαίρου ακροτηριασμένου στην Ελλάδα και για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση και την εισαγωγή των νέων διαιτητών στο άθλημα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον τεχνικό διευθυντή κύριο Μαυρόπουλο Άρη και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδος κύριο Μπαλτουμά Αποστόλη, γιατί από την πρώτη στιγμή με έκανε αισθανθώ ως μέλος της οικογένειας της Εθνικής Ομάδος. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου διαιτητές από το εξωτερικό και κυρίως τον υπεύθυνο των διαιτητών παγκοσμίως, τον κύριο Ιαν Κλάρκ από την Αγγλία, ο οποίος μεσολάβησε κιόλας για τη γραπτή άδεια των κανονισμών, την γραπτή άδεια ώστε να εκδώσει τους κανονισμούς. Και τέλος θέλω να παροτρύνω τους εκολαπτώμενους διαιτητές του ποδοσφαίρου ακροτηριασμένων, τον Λάζαρο, τον Σωτήρη και την Ανατολή, να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούν και στο ποδόσφαιρο το 11x11 και στο ποδόσφαιρο ακροτηριασμένων. Τώρα, εγώ τελείωσα τους κανονισμούς, την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Παρακαλώ όμως, αν κάποιος έχει κάποιες ερωτήσεις, μπορεί να τις κάνει τώρα, ούτως ώστε να τις απαντήσω ζωντανά, αφού είμαι που είμαι εδώ πέρα. Ο κύριος Μαυρόπουλος, ο Άρης, θέλει να πω κάποιες χαρακτηριστικές προσαρμογές του αθλήματος. Να πω, το ποδόσφαιρο ακροτηριασμένο καταρχήν είναι 7x7, δεν είναι 11x11, υπάρχει ένας τερματοφύλακας και υπάρχει και 6 παίκτες γηπέδου. Οι παίκτες γηπέδου είναι όλοι ακροτηριασμένοι σε ένα κάτω άκρο ή έχουν κάποια μόνιμη αναπηρία που καθιστά ένα από τα δύο πόδια μη λειτουργικά. Ενώ ο τερματοφύλακας πρέπει απαραίτητα να έχει μία αναπηρία σε ένα από τα δύο χέρια. Ο τερματοφύλακας παίζει με το χέρι μέσα από τη φανέλα, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το ένα χέρι, και οι ποδοσφαιριστές παίζουν χωρίς τα τεχνητά τους μέλη, αλλά με πατερίτσες. Πατερίτσες τύπου στήριξης στο αντιβράχιο και όχι στήριξης στη μασχάλη. Μόνο καμιά φορά επιτρέπεται αν υπάρχει και αν υπάρχει μαζί με την αναπηρία με ακροτηριασμό ποδιού υπάρχει και ακροτηριασμός χεριού, τότε μόνο επιτρέπεται να έχεις πατερίτσα στη μασχάλη. Οι πατερίτσες είναι μεταλλικές, βέβαια όλα τα μεταλλικά μέρη είναι καλυμμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Οι διαιτητές είναι δύο, οι οποίοι αγωνίζονται σε σύστημα διαρχίας, δηλαδή παράλληλο ένας με τον άλλον. Υπάρχει πρώτος διαιτητής και δεύτερος διαιτητής, και στις διεθνείς διοργανώσεις υπάρχει και τρίτος διαιτητής, ο οποίος εκτελεί τα χρέη του τέταρτου διαιτητή στο κλασικό ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζουμε, δηλαδή αλλαγές, υπεύθυνος για τους πάγκους και φιλαγόνους. Η διάρκεια του αγώνα είναι 2 ημίχρονα των 25 λεπτών,
2 ημίχρονα 25 λεπτών με δικαίωμα ένα time out ανά ομάδα ανά ημίχρονο. Σε περίπτωση σοπαλίας προβλέπεται παράταση εφόσον οι κανονισμοί της διοργάνωσης το επιτάσσουνε. 2 δεκάλεπτα. Οι εστίες είναι 2,20 μήψος με επί 5 μέτρα μήκος. Αυτά είναι τα βασικά. Υπάρχουν κανονικά κίτρινες κόκκινες κάρτες. Τα τάκλινα απαγορεύονται. Απαγορεύεται να παιχτεί η μπάλα εσκεμμένα με την πατερίτσα ή με το κολόβωμα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Βλέπω αυτή τη στιγμή φτάσαμε μέχρι τους 35 ζωντανά συνδεμένους. Οπότε, αφού δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, θα κλείσουμε τη σημερινή παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αμέσως τώρα, ακριβώς από πάνω μου, στο Facebook, θα υπάρχουν οι κανονισμοί. Φυσικά θα σταλούν και με email όποιος τους χρειαστεί. Ή τα στοιχεία μου είναι στη διάθεσή σας. Και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και ιδιαιτέρως. Καλή σας μέρα και ελπίζω να σας βοήθησα στην επεξήγηση των κανονισμών.